ξεκίνησε και θα διαρκέσει συνολικά για 6 μήνες το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την Περιφερειακή Αρχή επισημαίνεται πως το πρόγραμμα υλοποιείται με αυξημένο προϋπολογισμό αλλά και με περισσότερες δράσεις καταπολέμησης για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ξεκινάει από 1η Απριλίου μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου. Πέρυσι είχαμε ξεκινήσει 3 Απριλίου. Φέτος ξεκινήσαμε 2 Απριλίου. Ήδη υπάρχουν συνεργεία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Από 2 συνεργεία έχουν βγει μέχρι σήμερα, από την Δευτέρα που μας πέρασε. Και στο νομό Ροδόπης βγάλαμε 4 συνεργεία. Είναι η αρχική εκκίνηση. Θα γίνουν και αεροψεκασμοί εκτός από τους επιγείους. Εχθές ήρθε το πρώτο ελικόπτερο στην Καβάλα και σήμερα αναμένεται το δεύτερο και το τρίτο θα έρθει την τρίτη μέρα του Πάσχα. Τα δύο αυτά ελικόπτερα θα είναι ένα στην Αλεξανδρούπολη και ένα στην Οροστιάδα. Υπενθυμίζεται πως ο νομός Εύρου εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων. Στον αντίποδα και παρά το πρόβλημα που δημιουργεί η υφιστάμενη κατάσταση, η Περιφερειακή Αρχή βλέπει ως σύμμαχο στην καταπολέμηση των κουνουπιών στον Εύρο τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν. Οι οριζόνες του Δήμου Νέστου, οι οριζόνες της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, στον πρώην Δήμο Φερών και στον Βόρειο Εύρο στο Δήμο Οριστιάδος και τα υγροτοπικά συστήματα, τα παράκτια στην περιοχή του Νέστου, στην περιοχή της Βιστονίδος και στην περιοχή του Εύρου. Και οι μεγάλες υδατοσυλλογές, οι οποίες δημιουργούνται κάθε χρόνο και από τις βροχές, από τις πλημμύρες που έχουμε και τα οποία όμως είναι γνωστά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουμε, όπως είπατε, είναι γύρω στα 95.000 στρέμματα αυτά που έχουν πλημμυρίσει, δυσκολεύουν το έργο της καταπολέμησης αυτής της στιγμής. Δεν μπορούν να γίνουν και μετρήσεις δειγματοληψίες στις περιοχές. Πιστεύουμε όμως, επειδή στο Βόρειο Εύρο και πλην της Αλεξανδρούπολης οι περιοχές έχουν χαμηλές θερμοκρασίες, δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα εστίες κουνουπιών, οπότε είμαστε σε αναμονή και την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε δειγματοληψίες και για ακμεοκτονία, δηλαδή για πλήρη κουνούπια στην περιοχή μας εδώ στον Εύρο, αλλά και στις άλλες περιοχές εάν υπάρξουν. Για δεύτερη χρονιά προβλέφθηκε η ρήψη κοκόδου σκευάσματος πέρα από την καταπολέμηση σε υγρή μορφή, γεγονός που καθιερώθηκε για πρώτη φορά πέρυσι. Υπενθυμίζεται πως η ουσία που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία έχει λάβει την απαραίτητη έγκριση από τα Υπουργεία Υγείας αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση στην περιφέρειά μας είναι κυρίως η προνυμφοκτονία. Είναι μία μέθοδος η οποία είναι πιο αποτελεσματική, πιο οικονομική και ο λιγότερο επιβαρυντική για το περιβάλλον. Προϋποθέτει δύο πράγματα όμως η καταπολέμηση με αυτήν την μέθοδο. Πρώτον είναι η ακριβής γνώση των ειδών των κουνουπιών που ενδημούν στην περιοχή μας, στις περιοχές μας και δεύτερον την πλήρη καταγραφή και χαρτογράφηση των περιοχών όπου ενδημούν τα κουνούπια. Αυτά και τα δύο είναι γνωστά στην περιφέρειά μας, διότι οι ψεκασμοί με τα κουνούπια δεν ξεκίνησαν πέρυσι ούτε και φέτος, είναι εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε γνωρίζουμε και τα είδη των κουνούπιων αλλά και τις περιοχές όπου ενδημούν. Εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής, ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης δήλωσε αισιόδοξο τόσο για την καλή και χωρίς προβλήματα έκβαση του προγράμματος των ψεκασμών, όσο και για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμά του στο σύνολο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιστεύω ότι θα πάμε φέτος καλύτερα, γιατί δεν έχουμε και το πρόβλημα με τον διαγωνισμό. Γιατί πέρυσι αργούσε να βγουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τα κουνούπια, οπότε μπορώ να πω ότι χρησιμοποιήσαμε τους πρώτους μήνες χρήματα που υπόλοιπα της προηγούμενης δημοπρασίας των κουνουπιών. Οπότε φέτος δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα και είμαστε πανέτοιμοι από πλευράς συνεργείων. Μπορούμε να βγάλουμε όσα συνεργεία χρειαστούμε.